τρομακτικό βίντεο. Κινέζικος ρομποτικός σκύλος φωνιάς ηγείται μονάδας πεζικού σε έφοδο κτηρίου. Οι ρομποτικοί σκύλοι του κινέζικου στρατού μοιάζουν να βγήκαν από την σειρά Black Mirror, αλλά στην πραγματικότητα είναι υπερσύγχρονα ρομποτικά μοντέλα που προσαρμόζονται σε πραγματικές συνθήκες πολέμου. Αυτό ανέφερε το CNN καλύπτοντας ένα σχετικό ρεπορτάζ. Κατά τη διάρκεια κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με τον στρατό της Καμπότζης, η Κίνα επίδειξε έναν τύπο ρομποτικού σκύλου εξοπλισμένο με αυτόματο τυφέκιο εφόδο στην πλάτη του. Ο οπλισμός μετατρέπει το ρομπότ σε μια φωνική μηχανή, αλλάζοντας πολλά πράγματα στον τρόπο διεξαγωγής ενός μελλοντικού πολέμου. Πιο συγκεκριμένα, ο ρομποτικός σκύλος σχεδιάστηκε για να λαμβάνει μέρος σε μαχητικές επιχειρήσεις σε αστικά περιβάλλοντα, αντικαθιστώντας τους ανθρώπινους στρατιώτες σε αποστολές αναγνώρισης, εντοπισμού εχθρικών στόχων και αποστολές κρούσης. Το δίλεπτο βίντεο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής άσκησης Golden Dragon 2024 δείχνει έναν από αυτούς τους ρομποτικούς σκύλους να περπατά, να πηδάει και να κάθεται στο έδαφος ή να κινείται προς τα πίσω. Το ρομπότ δεν λειτουργούσε αυτόνομα αφού υπήρχε ένας απομακρυσμένος χειριστής που έδινε αυτές τις εντολές. Σε μία από τις ασκήσεις, το ρομπότ οπλισμένο με ένα αυτόματο τυφέκιο εφόδου ηγήθηκε μια κινέζικης μονάδας πεζικού σε ένα κτίριο. Εκτός από ρομποτικούς σκύλους, ο κινέζικος στρατός κατά τη διάρκεια αυτών των εντυπωσιακών στρατιωτικών ασκήσεων χρησιμοποίησε και μη επανδρομένα αεροχήματα. Το 2020, η Αμερικανική πολεμική αεροπορία είχε αποκαλύψει στον κόσμο τους δικούς της ρομποτικούς σκύλους ως μέρος του συστήματος ABMS, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει ταχύτατα δεδομένα και να αντιμετωπίζει κατ' επέκταση εχθρικές απειλές. Τα ρομπότ είδαν πρόσφατα και την πρώτη καταγεγραμμένη συμμετοχή τους σε έναν πόλεμο ευρείας κλίμακας. Φυσικά αναφερόμαστε στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Κατά τη διάρκεια της σύραξης έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά καινοτόμα συστήματα, όπως μη επανδρομένα αεροχήματα, μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, ακόμη και ρομποτικές πλατφόρμες. Η Κίνα φαίνεται πως κατανόησε άμεσα την σημασία των μη επανδρομένων πλατφορμών και σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ντρόουν στον πλανήτη. Το ότι αποκάλυψαν τον ρομποτικό σκύλο δημόσια σημαίνει επίσης πως η ανάπτυξή του μάλλον έχει ολοκληρωθεί. Ίσως αυτό το σύστημα έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία στον κινέζικο στρατό. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.